και θαυμάσονται οι κατοικούντες επί της γης, ον ούγε έγραψε το όνομα επί το βιβλίο της ζωής, από καταβολής κόσμου, βλεπόντων το θηρίον, ότι ειν και ουκέστη και παρέστε. Έτσι λέγαμε την περασμένη φορά, ότι μπροστά σε αυτό το μυστήριον, πώς το θηρίον υπήρξε, δεν υπάρχει τώρα, πότε τώρα, όταν ήδη ο Ιερός Ευαγγελιστής έχει μπροστά του το ξετύλιγμα των εικόνων της Αποκαλύψεως και θα υπάρξει εις το μέλλον, αλλά πηγαίνει στην απώλεια. Και ότι εκείνοι που θα κατοικούν στη γη, οι θειασότες του θηρίου, και οι οποίοι, των οποίων τα ονόματα δεν είναι γραμμένα στο βιβλίο της ζωής, αυτοί θα θαυμάσουν, δηλαδή θα απορρίσουν και θα πούν, πώς αυτό το καταπληκτικό ότι υπήρξε δεν υπάρχει και να θα ξαναυπάρξει. Και σας είχα πει ότι δεν είναι παρά η θειασότε της ειδωλολατρίας. Αυτό φυσικά πάντοτε στους χώρους των χριστιανικών λαών, διότι όταν μιλάμε για λαούς οι οποίοι δεν εγνώρισαν το Ευαγγέλιο, λαοί οι οποίοι ζουν ήδη ιδωλολατρικά, για αυτούς θέμα δεν τίθεται. Αυτά ανά πάσα στιγμή τίθενται δια τους χριστιανούς, ότι οι χριστιανοί θα γίνουν νοσταλγοί της ιδωλολατρίας. Αυτά λέγαμε, και συνεπώς αυτοί ως εραστέ και νοσταλγοί της ιδωλολατρίας θα ειδούν να επανέρχεται η ιδωλολατρία και θα απορρίσουν και θα υπούν, ώστε δεν πέθανε η ιδωλολατρία, ζήτω η θεή του Ολύμπου, ζήτω η θεή του Καπιτολίου, ζήτω η θεή που λάτρεψαν οι αρχαίοι προγονείς μας. Ώστε να λοιπόν ξαναζεί η ιδωλολατρία. Αυτά λέγαμε και σας είχα πει ότι είναι ένα πάρα πολύ σπουδαίο θέμα, το οποίο θα παρακαλούσα να προσέξετε ότι θα ολοκληρώσουμε σήμερα. Ιστορικά, μετά Χριστόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Ενικήθηκε ο διάβολος εις τον Σταυρό του Χριστού. Το Ευαγγέλιο αρχίζει να κερδίζει έδαφος και να υποχωρεί η ειδωλολατρία. Το σκοτάδι δηλαδή της ειδωλολατρίας άρχισε να υποχωρεί. Αυτό εκφράζεται με το «και δεν υπάρχει τώρα το θηρίο». Μια μικρή παρένθεση ερμηνευτική, η οποία είναι εκτάκτου ενδιαφέροντος, μόνο που δεν φτάσαμε ακόμα εκεί, αλλά επειδή πολλούς ενδιαφέρει και το σημείο αυτό έχει ακριβώς την θέση του, επιτρέψτε να σας την πω. Λέει πιο κάτω το βιβλίο της Αποκαλύψεως ότι ο Σατανάς θα δεθεί 1000 χρόνια και μετά θα λυθεί, αλλά για λίγο καιρό. Και τότε, βλέποντας ότι δεν έχει πια καιρό, θα επανέλθει με θυμόν εναντίον των χριστιανών και γενικά των ανθρώπων. Θα δεθεί 1000 χρόνια. Και συνεπώς υποτίθεται, αφού ο διάβολος θα δεθεί 1000 χρόνια, εμείς θα έχουμε επί της γης την χιλιετή βασιλεία του Χριστού. Είναι ο γνωστός μας χιλιασμός, που λέγουν οι χιλιαστέ ότι θα δεθεί ο διάβολος και θα ζήσουμε 1000 χρόνια επί της γης με τον Χριστό, μία μακαρία ζωή. Αγαπητοί μου, τα 1000 χρόνια που θα δεθεί ο διάβολος είναι η φρασούλα εδώ και το θηρίο ουκίν, συγγνώμη, είναι και ουκέστη. Το ουκέστη, το ουκέστη δεν υπάρχει, σημαίνει είναι δεμένος ο διάβολος. Τι σημαίνει είναι δεμένος? Σημαίνει
η ειδωλολατρία ή έχει υποχωρήσει. Αυτό σημαίνει ότι επικρατεί ο χριστιανισμός. Λέμε οι λαοί ή χριστιανικοί, που σημαίνει ο διάβολος είναι δεμένος με αυτή την έννοια. Τα 1000 χρόνια δεσίματος λοιπόν, σχετικός αριθμός το 1000, δείχνει την χιλιετή βασιλεία του Χριστού, δηλαδή την διάδοση του Ευαγγελίου. Και όπως προσφιέστατα λέγει ο Ανδρέας Καισαρίας, είναι ο χρόνος του Ευαγγελίου που περικλείεται μεταξύ των δύο παρουσιών του Χριστού. Αλλά στις παραμονές της Δευτέρας του Χριστού παρουσίας, τότε λέγει και παρέστε, και τότε θα έρθει πάλι, θα λυθεί ο διάβολος κατά την άλλη περικοπή, θα λυθεί και παρέστε και θα είναι. Είναι του πάρημι, μέλλον του πάρημι και θα είναι, που σημαίνει αυτό που θα πούμε τώρα, ότι θα θαυμάσουν οι θειασότε του Αντιχρίστου της ειδωλολατρίας και θα πούν μα δεν πέθανε η ειδωλολατρία. Λοιπόν, είναι γνωστό ότι η Βυζαντινή Αυτοκρατορία καλλιέργησε ή μάλλον εξύπλωσε τον χριστιανισμό. Εστάλησαν ιεραπόστολοι σε Ανατολή και Δύση, μέχρι Ινδιών, μέχρι Ρωσίας, μέχρι Αβυσσινίας, μέχρι αν και είναι δεν είναι της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας το τελευταίο, μέχρι τας Βρετανικάς νήσους, όπως λέγουν οι πατέρες της Εκκλησίας μας, δηλαδή στη Δύση, αν και αυτό είναι πρώτης Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, αλλά προς Ινδίας, προς Βοράν και προς Νότον είναι έργο της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Ο Άγιος Αθανάσιος έστειλε τον Άγιον Φρουμέντιον στην Αβυσσινία. Ο Άγιος Κύριλλος και ο Άγιος Μεθόδιος Θεσσαλονικής τον 10ο αιώνα, αδελφοί κατά σάρκα, επήγαν εις τους Σλάβους και τους εξεχριστιάνησαν. Συνεπώς η Βυζαντινή Αυτοκρατορία έπαιξε ένα πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στην εξάπλωση του Ευαγγελίου. Όμως σε αυτήν την χριστιανικοτάτη Βυζαντινή Αυτοκρατορία υπέβοσκε πάντοτε η ειδωλολατρία. Το θηρίο δηλαδή ούκιν δεν ήτο, ή το δεμένο, αλλά υπέβοσκε. Όταν λέγει το δεμένο, δεν σημαίνει ότι είχε εξαφανιστεί ο διάβολος. Δεν μπορούσε να ενεργήσει. Όπως λέγει ο Ανδρέας και ο Αρέθας, είχε απονευρωθεί. Υπέβοσκε όμως η ειδωλολατρία. Μια λαλαμπή αυτής της ειδωλολατρίας είναι ο Ιουλιανός ο Παραβάτης. Αργότερα, επειδή δεν μπορούσε στα κεφάλια μερικών λογίων του Βυζαντίου να κατανοηθεί ο σταυρικός πυρήν του Ευαγγελίου, δηλαδή η άρνηση του κόσμου εν ενία πνευματική, γι' αυτό άρχισε η θεολογική σκέψη των λογίων να γίνεται περισσότερον και περισσότερον φιλοσοφική από θεολογική. Αυτό το διακρίνουμε σε πολλούς λογίους. Βέβαια η παιδεία τους ήτο και παιδεία των ελληνικών γραμμάτων. Μερικοί όμως παρέκλιναν και γίνοντο έραστε του αρχαίου πνεύματος. Έτσι, βασικό θέμα ετέθη ως εξής. Εις τον χριστιανισμό υπάρχει η ούτως υπήν απαγόρευση της ικανοποιήσεως των αισθήσεων. Αλλά γιατί να υπάρχει αυτή η απαγόρευση? Γιατί να μην χαρούμε τη ζωή όπως μας προσφέρεται, κατά φυσικών τρόπων? Άρα λοιπόν, μέσα στο χριστιανισμό, είπαν οι λόγοι αυτοί, υπάρχει η αναβίωση ενός στοιχείου διαλυστικού. Διαλυσμός, το δει με ύψιλον, θα πει ένα στοιχείο που είναι
είναι διπλούν, το στοιχείο της ύλης και το στοιχείο του πνεύματος, και έρχονται σε μια αντίθεση. Ένας κύριος εκπρόσωπος αυτού του πνεύματος ήταν ο γεμιστός, ο πλήθων, που πέθανε ένα χρόνο πρώτης αλώσεως της Κωνσταντινούπολεως το 1452 στον Μιστρά της Πελοποννήσου. Έχουμε κι άλλους όμως ομοίους με τον πλήθωνα. Γιατί λοιπόν να μην έχει κανείς μία ενοποίηση των δυνάμεων της φύσεως? Γιατί να μην υπάρχει μία ενοποίηση ψυχής και σώματος, και να βάλουμε αυτά τα δύο να συγκρούονται ψυχή με σώμα? Γιατί να εισάγει ο χριστιανισμός διαλυσμών? Περιττό να σας πω ότι αυτά δεν είναι καθόλου σωστά, διότι αντιθέτως ο χριστιανισμός κατήργησε κάθε διαλυστικό στοιχείο, διότι δέχεται έναν Θεόν σαρκός και πνεύματος. Αν υπάρχει μια αντίθεση ανάμεσα στη σάρκα και στο πνεύμα, όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος, «Τις μερίσετε εκ του σώματος του θανάτου τούτου?» Ομιλεί εξ ονόματος του μεταπτωτικού ανθρώπου. Και ευθύς παρακάτω ο Απόστολος Παύλος δοξολογεί τον Χριστόν ότι τον ελευθέρωσε ο Χριστός ακριβώς από αυτό το διαλυστικό στοιχείο. Διαλυστικό. Ο διαλυσμός λοιπόν, η διαρχία, δεν υπάρχει στο χριστιανισμό. Και αν σου πει ο άλλος δεν θα φας αυτό, θα κάνεις εγκράτεια εκεί, δεν είναι γιατί υπάρχει κάτι κακό στην ύλη στο σώμα, αλλά διαλόγους ασκήσεως, επειδή υπάρχει ο μεταπτωτικός άνθρωπος, να υπάρξει ο αγώνας να έρθουμε εις τον καινούριον άνθρωπο. Αυτά όμως μέχρι σήμερα, αγαπητοί μου, προσέξατε, δεν μπορούσαν να κατανοηθούν. Πάρτε το θέμα της εγκρατείας. Να το πω έτσι ομά, ομά, όπως τα λένε οι άνθρωποι, γιατί τα πήρα εγώ φιλοσοφικά, να σας τα πω ομά, πρακτικά. Παντρεύτηκα, λέει, και μου απαγορεύεις να συνέρχομαι με τη γυναίκα μου, για ποιο λόγο? Αμαρτία είναι? Και όταν η σύζυγος πει στον άντρα, ξέρεις, είναι σαρακοστή, γιατί σε παντρεύτηκα? Αμαρτία είναι? Να τα πούμε έτσι ομά, ομά. Δεν είναι αμαρτία, αδελφέ μου, γιατί δεν υπάρχει διαρχία, δεν υπάρχει διαλυσμός. Αλλά θα γίνει σάρκα εάν δώσεις τον εαυτό σου στις αισθήσεις σου. Μας το πληροφορεί η ιστορία. Τι συνέβη στην εποχή του κατακλυσμού του Νόε? Ουμή καταμείνει το πνεύμα μου εν αυτής, δια το είναι αυτούς σάρκας. Έγιναν σαρκικοί άνθρωποι. Δεν το καταλαβαίνεις αυτό, αδελφέ μου? Ότι είσαι ο μεταπτωτικός άνθρωπος και έχεις μια ευαισθησία και έλκεσαι από τις αισθήσεις σου και γίνεσαι χώμα. Αυτό που είπε ο Θεός στον διάβολο, στο φίδι, όλες τις μέρες της ζωής σου χώμα θα τρως. Θα σέρνεσαι. Στο διάβολο το λέει αυτό, ε? Τι θα πει? Γιατί το φίδι είναι δημιούργημα του Θεού. Και το φίδι δεν είχε πρώτα ποδάρια και τα απέβαλε μετά. Αλλά είναι τούτο. Ο διάβολε, ουδέποτε θα ορθώσεις κεφάλι να δεις κάτι πνευματικό, κάτι που είναι πιο πάνω από τον εαυτό σου. Πάντα θα έχεις το κεφάλι σου προς τα κάτω, να τρως ύλη, να τρως αμαρτία, να τρως εκείνο που δεν θα έπρεπε να τρως. Ο διάβολε. Και εσύ, άνθρωπε, που παρεσύρθεις από τον διάβολο, δεν το καταλαβαίνεις, αδελφέ μου? Δεν υπάρχει διαρχία. Ο Θεός έκανε το σώμα, ο Θεός έκανε και το πνεύμα, ο Θεός έκανε και το γενετήσιο. Δοξάσατε ουν τον Θεόν, λέγει ο Απόστολος Παύλος, Α' Κορινθίους εκ το κεφάλαιο τελευταίο στίχος. Δοξάσατε ουν τον Θεόν και εν το σώμα τιμών και εν το πνεύμα τιμών, άτινα, τα οποία και τα δυο, εστί του Θεού. Έτσι, οι φιλοσοφούντες αυτοί, λίγο θεολογούντες και περισσότερον φιλοσοφούντες και περισσότερο παρασυρώμενοι από τις αισθήσεις τους, άρχισαν να λένε γιατί να μην υπάρχει μία ελευθερία και να μην υπάρχει ενοποίηση σώματος και ψυχής, αλλά έρχεται ο χριστιανισμός, δεν λέγει μία αυτό, μία εκείνο. Παρανόησης. Βλέπετε η αδυναμία της ζωής, των βιωμάτων, της σαρκός, όταν ο άνθρωπος δεν ζει χριστιανικά. Βλέπετε τι πονηρά δόγματα γεννάει, όπως λέει ο Ιερός Χρυσόστομος. Λοιπόν,
ποιος θα ικανοποιήσει το θέμα της ενοποιήσεως πνεύματος και σαρκός σώματος? Το αρχαίον ελληνικόν πνεύμα, δηλαδή επαναφορά εις την ιδωλολατρία της αρχαιότητας. Εκεί θα ξαναβρούμε πάλι την αρμονία και την ισορροπία της ανθρωπίνης υπάρξεως. Σας το εξήγησα λοιπόν. Αυτό το ίδιο πνεύμα υπάρχει μέχρι σήμερα και ογκούται, μεγαλώνει. Σας είπα, ένας εκπρόσωπος αυτού του πνεύματος ήταν ο Πλήθων. Αν διαβάσετε την ιστορία της εποχής εκείνης, πως αυτός πήγε στην Ιταλία, πως τα ελληνικά γράμματα έλαμψαν στην Ιταλία κλπ. Κλπ. Και πως ακόμη μεταφέρθηκε αυτό το πνεύμα που υπέβοσκε στη Δύση και δημιουργήθηκε η γνωστή αναγέννηση στη Δύση, η οποία αναγέννηση στη Δύση δεν ήταν τίποτε άλλο παρά οι υποβόσκουσες αυτές φιλοσοφικο-θεολογικές ιδέες του Βυζαντίου. Αποτέλεσμα, εραστέ και εκείνη της αρχαιότητας στη Δύση, στην Ιταλία κυρίως, άρχισε να δημιουργείται η αναγέννηση, η νοσταλγία της ειδωλολατρίας, γέννημα της οποίας αναγεννήσεως είναι ο δικός μας Θεόφιλος Καΐρης, μόλις του περασμένου αιώνος. Στα μέσα του περασμένου αιώνος απέθανε ο Θεόφιλος Καΐρης στη Σύρο. Κληρικός ήταν. Και στην Άνδρο είχε κάνει ένα ορφανοτροφείο. Στην πραγματικότητα δεν ήταν παρά μία σχολή. Συγκέντρωνε πολλούς μαθητάς, εκατοντάδες μαθητάς από όλη την Ελλάδα, στην προσπάθειά του όχι να δώσει μόρφωση μόνο, δίδασκε όλα τα μαθήματα, μαθηματικά, φυσική, φιλοσοφία, ελληνικά, όλα τα μαθήματα μόνος του. Όχι μόνο αυτό, αλλά προσπάθησε να δημιουργήσει μια καινούργια θρησκεία με καινούργιο τελετουργικό, με νέους ύμνους και με καινούργιες προσευχές. Στο βάθος λοιπόν ή το παιδί της αναγεννήσεως της Δύσεως, η οποία αναγέννησε της Δύσεως ή το παιδί των Βυζαντινών εραστών της ειδωλολατρίας. Με όλα αυτά που σας είπα θέλω να καταλάβετε ότι η ειδωλολατρία δεν πέθανε. Δυστυχώς η Δύση, η Ευρώπη, παρέμεινε πιστή σε αυτές τις ελληνικές αρχές και προπολού έχει απεμπολίσει τον χριστιανισμόν. Προπολού, μη σας κάνει εντύπωση. Ακόμη αν θέλετε, στη Δύση επεκράτησε και έμεινε ο αριανισμός. Πάρα πολλοί Ευρωπαίοι χριστιανοί στην πραγματικότητα είναι αριανιστές. Ήτι αρνούνται την θεανθρωπίνη φύση του Ιησού Χριστού. Από τη στιγμή που αρνείσαι την θεανθρωπίνη φύση του Χριστού, ένα βηματάκι και βρέθηκε στην ειδωλολατρία. Διαβάστε το βιβλίο αυτό του πατρός Ιουστίνου Πόποβιτς, Άνθρωπος και Θεάνθρωπος, και θα δείτε εκεί ανάγλυφα αυτά που σας λέγω τώρα. Το αποτέλεσμα, το πνεύμα της ειδωλολατρίας άρχισε να εξαπλούται και να δυναμώνει και στην Ευρώπη και στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα μετά το 1821 ήρθε αυτός ο ευρωπαϊκός διαφωτισμός στην Ελλάδα και ονομάστηκε μετά ο ελληνικός διαφωτισμός. Στην Ευρώπη έχουμε πάρα πολλά μεγάλα ονόματα που επέδρασαν στην ιστορία της Ευρώπης, που ήσαν ειδωλολάτροι. Ο Βάγκνερ, αυτός ο μεγάλος μουσουργός, ή το ειδωλολάτρης. Ο Πάρσιφαλ, το έργο αυτό που έκανε, είναι ειδωλολατρικό. Ο Νίτσε, ή το εραστής του ελληνικού πνεύματος, ή το ειδωλολάτρης, η γένεση της τραγωδίας που έγραψε ο Νίτσε, και ούτω καθεξής. Έτσι, ερχόμενο το πνεύμα αυτό της αναβιώσεως της αρχαιότητας και στην Ελλάδα, θα ήθελα να σας σημειώσω το εξής, αγαπητοί μου. Μέσα σε αυτά τα 150 χρόνια ελευθέρου βίου στην Ελλάδα, σας είπα το ένα παράδειγμα του Θεοφίλου Καΐρη,
αν διαβάσετε το βίο του, ήδη αφού τον κατεδίκασε η Εκκλησία, τον αφόρησε η Εκκλησία, μεγάλα πρόσωπα της ελληνικής πολιτείας τον είχαν ήδη συμπαθήσει, γιατί είχαν συντονιστεί με το πνεύμα του. Βεβαίως. Σημειώσατε ακόμα ότι μόλις πριν από 10 χρόνια ένα πρόσωπο μου είχε πει, επίσημο πρόσωπο, ότι είχε συσταθεί σύλλογος στην Αθήνα προς αναβίωση του Δωδεκαθέου του Ολύμπου. Θα σταυροκοπιόσαστε ίσως. Όπως και εγώ άμα το άκουσα τότε σταυροκοπήθηκα. Ακόμα είχε γίνει μία απόπειρα να γίνει ένας σύλλογος στο Μιστρά της Πελοποννήσου με την επωνυμία του Πλήθωνος, την οποία προσπάθεια έκανε ένας καθηγητής της φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, μόλις Μακαρίτης, ας μη πω το όνομά του. Δηλαδή να αναβιώσει το πνεύμα του Πλήθωνος που ήταν ιδωλολάτρης. Είχε αρνηθεί δηλαδή το Ευαγγέλιο των Χριστιανισμών. Βεβαίως ετάφη, αν το θέλετε και αυτό, με το χριστιανικό δόγμα. Γιατί ουδέποτε φανερά είπε τις ιδέες του, αλλά πάντοτε κρυφά, γιατί ήξερε ότι θα διωχθεί. Ένα βιβλίο του Ινόμη έπεσε στα χέρια του Γεωργίου, του σχολαρίου, ο οποίος το έκαψε. Ήταν φανερά εκεί, αυτό δεν δημοσιεύθηκε, μόνο έπεσε στα χέρια του σχολαρίου, του Γεωργίου, ο οποίος έγινε μετά, έγινε πατριάρχης Κωνσταντινούπολης, για την ιστορία σας το λέω αυτό. Το έκαψε διότι έφρυξε όταν είδε τι έγραφε μέσα εκεί ο Πλήθωνος. Όλοι λοιπόν αυτοί, αγαπητοί μου, οι νοσταλγοί είναι εκείνοι που βλέπουν το θηρίον ότι είναι ήτο και ουκέστη και παρέστε και θα έρθει. Μάλιστα ο Πλήθων είχε πει το εξής, μια χαρακτηριστική φράση. Όταν κάποτε την είχα διαβάσει αυτήν την φράση του, μου έμεινε πολύ μέσα μου, στάθηκα να την σκεφτώ πολύ. Είπε, και όμως μια μέρα η Ελλάς θα ξαναγυρίσει στην ιδωλολατρία. Είναι αλήθεια. Είναι αλήθεια. Το βεβαιώνει το βιβλίο της Αποκαλύψεως. Από τους Έλληνες μας λίγοι θα μείνουν σωστοί χριστιανοί. Δεν είναι τυχαίο, αγαπητοί μου, αλλά θεόπνευστο εκείνο που γράφει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης και με αυτό τελειώνει την πρώτη του καθολική επιστολή. Τεκνία, φυλάσσεστε από τον ειδόλων. Είναι η τελευταία του παραγγελία. Παιδάκια, φυλάγεστε από τα είδωλα. Ο μασονισμός, καθαρή ειδωλολατρία, μπερδεμένη με τον Ινδισμό και τα λοιπά. Ο μασονισμός είναι μία οδός προς την ειδωλολατρία. Οι ταλέποροι ορθόδοξοι Έλληνες χριστιανοί μας που παρασύρονται από τον μασονισμό. Το ρόταρι είναι ο προθάλαμος του μασονισμού. Οι λάιονς, οι ζώντα που είναι στις γυναίκες, το ρόταρακ που είναι για τα παιδιά, το μικρό ρόταρι θα λέγαμε. Όλα αυτά είναι κυπευτικά, είναι περιβολάκια που δημιουργούν τα φιντανάκια για τον μασονισμό και την ειδωλολατρία. Κάποτε η στοά της Ολλανδίας ή του Βελγίου, δεν ενθυμούμε αυτή τη στιγμή, ήθελαν να ξεσκεπάσουν τους σκοπούς του μασονισμού και η πονηρά στοά της Αγγλίας, που υπήρξε πάντοτε πονηρή στην πολιτική της, απήντησε, δεν ήρθε ακόμα η ώρα. Δηλαδή τι θα ξεσκέπαζαν? Ότι ο μασονισμός φέρνει αυτή την καινούργια θρησκεία. Τι? Την ειδωλολατρία. Ναι, αγαπητοί μου, ναι. Ποτέ μη συμβιβαστείτε με αυτά τα πράγματα,
όσα κι αν λέγουν ότι δεν είναι. Είναι ψεύτες και είναι και υποκριτές αυτοί οι άνθρωποι. Είναι ψεύτες και υποκριτές. Εκτός πια αν κάποιος είναι τόσο χαζός από τους μασόνους, έχει περάσει μόνο στον πρώτο δεύτερο βαθμό, δεν καταλαβαίνει πολλά πράγματα, μπήκε από συμφέροντα οικονομικά, δεν ξέρω τι, να ικανοποιήσει τις φιλοδοξίες του και τις αναρριχήσεις του στην κοινωνική κλίμακα κτλ. Και να μην καταλαβαίνει. Όμως είναι ειδωλολατρεία. Τα 33 σκαλοπάτια που ανεβάζουν οι μασόνοι δεν είναι παρά μία μίηση στα βαθύτερα και βαθύτερα της ειδωλολατρείας, δηλαδή του σατανά. Έτσι θα γράψει ο Απόστολος Παύλος θεοπνεύστος. Βλέπετε, μήτης ημάς έστε ως συλλαγωγόν δια της φιλοσοφίας και κενής απάτης. Προσέξτε, λέγει, μη σας συλλαγωγήσει κανείς με τη φιλοσοφία και την κούφια απάτη κατά την παράδοση των ανθρώπων, κατά τα στοιχεία του κόσμου και ου κατά Χριστόν. Αυτό θα λέγαμε λοιπόν και εμείς, αγαπητοί μου, αν αυτοί στέκονται θειασότε της ειδωλολατρείας, ας προσέξουμε εμείς πολύ. Εις τον Ιωάννη, ενθυμίστε από την περασμένη φορά, είναι γρυφώδη και μυστηριώδη και θυστιασμένα παρά την ερμηνεία, και επειδή χρήζουν και αυτά ερμηνείας, γι' αυτό σημειώνει εκεί ο Ιερός Ευαγγελιστής. Είμαστε στο 17 κεφάλαιο, στίχος 9. Όδε ο νους ο έχων σοφίαν. Εδώ είναι ο νους που έχει σοφία. Τι θα καταλάβει από τα γραφόμενα εις το βιβλίο της Αποκαλύψεως. Ποιον σοφίαν? Ο Ανδρέας λέγει, Κεσαρίας, πνευματικών όντων των ερμηνευμένων πνευματική σοφίας και ου κοσμικής χρία προς το νοήσε τα λεγόμενα. Έχουμε ανάγκη σε πνευματικά πράγματα πνευματική σοφία, όχι κοσμική σοφία, όχι εκείνη την οποία χρησιμοποιούμε στα σχολεία μας ως γνώση και σοφία, αλλά την σοφία του Αγίου Πνεύματος για να καταλάβουμε αυτά τα πνευματικά. Αυτήν την προδιαγραφή αυτής της σοφίας την θέτει ως εξής ο Σολομών στο βιβλίο του Σοφία Σολομώντος, στο 8ο κεφάλαιο. Λέγει, είδε και πολυπηρίαν ποθήτης, αν κανείς ποθεί να γίνει πλούσιος σε πείρα. Βλέπετε, λέει πολυπηρία, δεν λέγει πολυνοημοσύνη ή πολυνόηση ή πολυγνωσία, πολυπηρία, διότι στους Εβραίους η σοφία δεν είναι ένα προϊόν της διανοίας, αλλά είναι μία γνώση ολοκλήρου του ανθρώπου. Είναι γνωστό ότι πολλά πράγματα δεν τα γνωρίζουμε με το νου μας, τα γνωρίζουμε με την καρδιά μας. Είναι πολλά πράγματα που δεν τα γνωρίζουμε με τη σκέψη μας, αλλά με το σώμα μας. Δεν είναι κάτι που θα γνωρίσω το φως. Η διάνοια μου δεν μπορεί να γνωρίσει το φως. Το φως θα το γνωρίσω με τα μάτια μου, τα υλικά μου μάτια. Την αίσθηση του θερμού, του ψυχρού, του πόνου. Αυτά όλα είναι γνώσεις, αλλά δεν είναι γνώσεις διανοητική. Είναι γνώσεις των αισθήσεων, του σώματος. Συνεπώς, όταν λέει εδώ πολυπηρία, εννοεί την γνώση όλη είναι εκείνη που καλύπτει όλα τα στοιχεία εκείνα που μπορεί ο άνθρωπος να αποκτήσει την γνώση. Και η ψυχή και το σώμα, δηλαδή, είναι πλούσιο, αυτό είναι πάρα πολύ πλούσιο. Είδε και πολυπηρίαν ποθήτης, είδε τα αρχαία και τα μέλλοντα εικάζειν, γνωρίζει τα αρχαία και τα μέλλοντα ομοίως, γνωρίζει, εικάζει. Ποια είναι αυτή που γνωρίζει τα αρχαία και τα μέλλοντα εικάζει? Είναι η ενυπόστατα σοφία. Ποια είναι αυτή η ενυπόστατα σοφία? Είναι η σοφία που είναι πρόσωπο και αυτή που κατόπιν ενυθρώπησε, ο Θεός Λόγος, ο Ιησούς Χριστός. Και λύσεις ενιγμάτων, δηλαδή λύσεις γρυφωδών πραγμάτων, σημεία και τέρατα προγινώσκει και εκβάσεις καιρών και χρόνων.
τα ξέρει όλα. Συνεπώς, μπροστά η σοφία του Θεού, μένοντας εκπληκτός ο Σολομών, παίρνει αυτή την απόφαση να εγκολπωθεί τη σοφία και λέγει: «Έκρινα τίνιν ταύτην αγαγέστε προς συμβίωσιν, ειδός ότι έστε μη σύμβουλος αγαθών». Έτσι λοιπόν έκρινα αυτή να την πάρω να συμβιώσω μαζί της, γιατί θα μου γίνει σύμβουλος αγαθών πραγμάτων. Είναι ο νους Χριστού που λέγει ο Απόστολος Παύλος. Όταν έχεις Χριστόν μέσα σου και έχεις νουν Χριστού, τότε εκείνο το οποίο σου προβάλλεται μπορείς να το κατανοήσεις, να το καταλάβεις, όταν ο άλλος δεν το καταλαβαίνει. Αυτός ο νους Χριστού, αυτή η σοφία του Χριστού, μην νομίζετε ότι μας χρειάζεται σε πολύ υψηλά θέματα. Θερυπεί να κατανοήσουμε τα μέλλοντα γενέστε που μας περιγράφει το βιβλίο της Αποκαλύψεως. Αγαπητοί μου, αυτόν τον νουν Χριστού τον έχουμε ανάγκη και δια τον καθημερινό μας βίο. Απόδειξης: πράγματα πολύ απλά που τα βλέπει εκείνος που έχει νουν Χριστού, οι άνθρωποι που δεν έχουν νου Χριστού δεν τα βλέπουν. Επαναλαμβάνω, πράγματα της καθημερινότητος. Και έχουμε ανάγκη λοιπόν από αυτή την άνωθεν σοφία. Έχουμε ανάγκη από τον Χριστό να εγκατοικεί μέσα μας, για να μπορούμε με το νου του Χριστού να βλέπουμε και να κρίνουμε όλα τα πράγματα του κόσμου τούτου. Σας είχα πει ότι το θηρίο, η θειασότητα του θηρίου, είπαν «Ιν ήτο», τώρα δεν είναι, θα είναι. Υπάρχει και ένα τέταρτο και εις απώλειεν υπάγει. Οι χριστιανοί βλέπουν τα τρία συν το τέταρτο. Οι μη χριστιανοί βλέπουν μόνο τα τρία και το τέταρτο δεν το βλέπουν. Λέγουν «Θα αναγεννηθεί η ειδωλολατρία και θα μείνει ειδωλολατρία». Επιτέλους αρκετά μας ταλαιπώρησε ο χριστιανισμός. Αρκετά μας ταλαιπώρησε. Ας πάει στην άκρη πια. Δοκιμάστηκε. Άχριστος είναι. Όμως η ειδωλολατρία θα πάει στην απώλεια και ο χριστιανισμός θα λάμψει, που θα είναι η τελευταία μάχη που θα δώσει, θα το δούμε στη συνέχεια, το αρνίον εναντίον των δυνάμεων του κακού. Αυτό όμως το βλέπει μόνο εκείνος που έχει νουν Χριστού. Επτά κεφαλέ, συνεχίζει να ερμηνεύει ο άγγελος προς τον Ιωάννη, που είδε την γυναίκα την πόρνη, τη Βαβυλώνα Ρώμη, να κάθεται στο επτακέφαλο εκείνο θηρίο. Επτά κεφαλέ, όρη επτά εισή, όπου η γυνή κάθεται επ' αυτών. Τα επτά κεφάλια, λέγει, είναι επτά βουνά στα οποία κάθεται αυτή η γυναίκα, η πόρνη. Είναι γνωστό ότι τα αρχαία κράτη ήσαν κυρίως πόλεις, όπως ήταν η πόλη των Αθηνών, λέγαμε το κράτος των Αθηνών, η πόλη της Σπάρτης, το κράτος της Σπάρτης. Το ίδιο πράγμα ήταν και η Βαβυλώνα, ουσιαστικά ήταν μία πόλη. Και η Κωνσταντινούπολης ουσιαστικά ήταν μία πόλη. Αν ήταν απλωμένη η Κωνσταντινούπολης, να πάρω την τελευταία, σε μια απέραντη αυτοκρατορία, όταν άρχισαν να την τρώνε οι εχθροί της από Ανατολάς, οι Τούρκοι, οι Άραβες, και όλο να μικραίνει και να μικραίνει η Κωνσταντινούπολης, στο τέλος έμεινε μόνο μία πόλη. Και αυτή η πόλη ονομάζεται η Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Δεν υπήρχε όμως πια έδαφος. Όταν το 1453 έπεσε η Κωνσταντινούπολη, προπολών δεκαετιών είχαν πέσει τα άλλα της εδάφη. Είναι γνωστό ότι η Ελλάς υπεδουλώθη στους Τούρκους το 1423, η Θεσσαλία τουλάχιστον 1423, αν δεν με απατά η μνήμη, μπορεί να κάνει και λίγο λάθος. Δηλαδή 30 περίπου χρόνια από την πτώση της Κωνσταντινούπολης, που δείχνει τι? Ότι το έδαφος είχε καθεί, και όμως ελέγχεται αυτοκρατορία.
εταυτίζεται η αυτοκρατορία με μια πόλη. Συνεπώς, το θηρίο με τις 7 κεφαλές που είναι η ρωμαϊκή αυτοκρατορία ταυτίζεται με την ιστορική Ρώμη, δηλαδή την πόρνη γυναίκα. Ο Βυργίλιος, ο Λατίνος αυτός συγγραφέας, ονομάζει τη Ρώμη Ρώμα Σεπτίκολης, δηλαδή επτάλοφος Ρώμη. Η ερμηνεία έτσι του Αγγέλου σαφώς υπενήσεται την ιστορική Ρώμη όταν λέγει ότι η γυναίκα κάθεται στους 7 λόφους, τα 7 βουνά, διότι η Ρώμη ήταν κτισμένη επάνω σε 7 λόφους, η επτάλοφος Ρώμη. Αργότερα η νέα Ρώμη, η Κωνσταντινούπολη, κατά απομίμηση της παλαιάς Ρώμης, και αυτή θα ονομαστεί επτάλοφος νέα Ρώμη. Έχει λοιπόν σημασία, διότι εδώ ο Άγγελος σαφώς ομιλεί περί επταλόφου πόλεως, και είναι η ιστορική Ρώμη, μετά τα αυτά η νέα Ρώμη και μετά τα αυτά η τρίτη Ρώμη, που σας είπα ποια είναι. Και βασιλείς 7 εσύ, λέει στον επόμενο στίχο, και βασιλείς λέγει είναι 7. Εδώ με τον αριθμό 7 συμπλέκεται και ένα ακόμα αντικείμενο εκτός από τους 7 λόφους της Ρώμης, και είναι πάντοτε κατά την ερμηνεία του Αγγέλου 7 βασιλείς. Συνεπώς, κάθεται η γυναίκα ή στους 7 λόφους, κάθεται στο θηρίο επάνω που είναι τα 7 κεφάλια, ή τι, η πόλης, μα η πόλης δεν είναι η γυναίκα, ταυτίζεται. Η πόλης με το θηρίο στο σημείο αυτό ταυτίζεται. Η γυναίκα κάθεται επάνω στην πόλη, τους 7 λόφους, τα 7 κεφάλια του θηρίου. Τα 7 κεφάλια όμως είναι 7 βασιλείς, νέα δηλαδή όψης ερμηνείας. Δηλαδή ο αριθμός 7 δεν περιορίζεται στα βουνά, αλλά και σε 7 βασιλείς. Και εδώ πάλι πόλης και βασιλεύς συμπίπτουν. Όπως σας είπα, και αν διαβάσετε μάλιστα και την ιστορία, θα δείτε, λέμε, η ιστορία των Αθηνών, η ιστορία της Βαβυλώνος, δεν είναι παρά η ιστορία της Βαβυλώνος, η ιστορία των βασιλέων της Βαβυλώνος, και όχι η ιστορία της Βαβυλώνος. Αν διαβάσετε τις ιστορίες των αρχαίων λαών, είναι οι ιστορίες των βασιλέων των λαών αυτών. Γιατί ταυτίζεται ο βασιλεύς με την πόλη ή με το κράτος του. Γι' αυτό χρησιμοποιεί αυτή τη γλώσσα ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Σας κάνω αυτή το άνοιγμα για να μπορέσουμε να καταλάβουμε το κείμενο πιο καλύτερα, γιατί αλλιώτικα μας είναι γρυφώδες. Νέο μυστήριο. Οι 5 έπεσαν από τους 7 βασιλείς. Ο ήχεστην, ο άλλος ούπο ήλθε, και όταν έλθει ο λίγον αυτόν δι μήνε. Από τους 7 βασιλείς οι 5 πέρασε η δουλειά τους, η ιστορία τους, πέσανε. Ο ένας ήδη υπάρχει, ο άλλος ακόμα δεν ήλθε, αλλά και όταν θα έλθει λίγο θα μείνει και θα φύγει κι αυτός. Αυτή η μορφή διατυπώσεως είναι μία νοηματική παρήχηση της μορφής διατυπώσεως του θηρίου. Τι είπε? Ήν και ουκέστη, και μέλη αναβαίνει εκ της αβύσου και εις απώλεια υπάγειν. Είναι μία παρήχηση νοηματική. Ποιοι είναι αυτοί οι 5 βασιλείς που έπεσαν? Εδώ πρέπει να σας πω ότι, αγαπητοί μου, έχουμε ένα στριφνότατο από ερμηνευτικής πλευράς χωρίων, και έχουν πολλά διατυπωθεί. Όμως σας παίρνω τις επικρατέστερες ερμηνείες που έχουν υποθεί. Είναι δυο: η ιστορική και η αλληγορική. Η ιστορική είναι ότι αυτοί οι 5 βασιλείς που έπεσαν είναι 5 αυτοκρατορίες, όπως τις είδε και ο Δανιήλ
εις των χώρων της Μεσογείου θαλάσσης υπό την μορφή θηρίων. Είναι η Αιγυπτιακή, για την ακρίβεια δεν είναι την Αιγυπτιακή, διότι ήδη είχε περάσει. Είναι η Ασσυριακή, είναι η Βαβυλωνιακή, είναι η Περσική και η Ελληνική. Αυτές περάσανε όταν εγγράφεται η Αποκάλυψη. Περάσανε οι αυτοκρατορίες. Αυτή που είναι ήταν η Ρωμαϊκή. Αν θέλετε για την ακρίβεια, ο Δανίλ βλέπει και τη Ρωμαϊκή, διότι ζει 600 χρόνια π.Χ. 650 χρόνια πρώτης Αποκαλύψεως, εάν θέλετε. Και συνεπώς αναφέρει ακριβέστερα την Βαβυλωνιακή, την Περσική, την Ελληνική και τη Ρωμαϊκή. Αν θέλετε, ακριβέστερα. Ποια είναι λοιπόν η βασιλεία που μπαίνει? Μια αυτοκρατορία, η Ρωμαϊκή. Θηρίο. Και ποια είναι εκείνη που θα έλθει? Είναι η βασιλεία του Αντιχρίστου. Θα μου πείτε, θα τη δείξουμε από τη Ρωμαϊκή αυτοκρατορία στην αυτοκρατορία του Αντιχρίστου? Εν τω μεταξύ, ενδιαμέσως δεν θα υπάρξουν άλλες? Λοιπόν, τώρα εδώ, πλάι στην ιστορική ερμηνεία, η οποία είναι σπουδαία, θα μπει και η αλληγορική. Δηλαδή τι? Η σχετική, δηλαδή. Ο αριθμός 7 είναι σχετικός. Τι θα πει αυτό? Απλώς ότι είναι το πλήρωμα των καιρών των αντιθέων δυνάμεων. Θα έρθει να συμπληρωθεί ο καιρός όλων εκείνων των αυτοκρατοριών που θα στραφούν εναντίον του Θεού. Πάντως κοινό χαρακτηριστικό και των 7, σχηματικός πάντα αριθμός τώρα, πέραν της ιστορικής θέσεως, είναι η παροδικό της. Πέρασαν, είναι τώρα αυτό που είναι, θα φύγει και αυτό, θα έρθει κάτι άλλο, θα φύγει και αυτό. Είναι δηλαδή η παροδικό της. Αυτό είναι πολύ σπουδαίο, το ότι όλα αυτά τα καρκινώματα, τα αντίχριστα καρκινώματα μέσα στην ιστορία, είναι παροδικά. Γιατί απλούστατα και η ιστορία έχει τέλος. Και το θηρίον, συνεχίζει ο άγγελος, ο ίν και ουκ έστι, και αυτός 8ος εστί, και εκ των 7 εστί, και εις απώλεια υπάγει. Στριφνό χωρίο και φαινομενικός αντιφατικών. Ακούσατε, έτσι να σας το μεταφράσω. Και το θηρίο που είδες, μα μιλούσε προηγουμένως για τα 7 κεφάλια του θηρίου, τώρα μιλάει για το θηρίο, το οποίο υπήρχε και δεν υπάρχει, αυτός λέγεται ο 8ος βασιλιάς και είναι από τους 7. Πώς είναι ο 8ος αφού είναι από τους 7? Μα για τους 7 είπε ότι είπε, και στην απώλεια πηγαίνει. Πολύ μπερδεμένο, δεν το καταλαβαίνει κανείς. Και όμως ακούσατε, έχει την εξής ερμηνεία, αγαπητοί. Γράφει ο Ανδρέας Κεσαρίας τα εξής. Προσέξατε. Το δε θηρίον, ο Αντίχριστος εστίν. Είναι πράγματι ο Αντίχριστος το θηρίον. Όγδος μεν, ως μετά τα 7 βασιλείας, επί απάτη και ερημώσει της γης ανιστάμενος. Λέγεται όγδος σε σχέση χρονική με όλους τους προηγουμένους του, οι οποίοι στάθηκαν τύποι και αντίγραφα, εικόνες του Κυρίως Αντιχρίστου. Εκ των 7 δε, ως εκ μιας αυτών βλαστάνων, επικαταλύσει και απολία των αυτοπιθωμένων ελεύσεται, και μετά τούτο εις την της γεέννης χωρίσει απώλειον. Γιατί είναι ένας από τους 7? Αυτό που μοιάζει αντιφατικό εκ πρώτης όψεως, ότι φέρει το πνεύμα των προηγουμένων του, των 7. Με απλά λόγια να σας το πω έτσι, θα υπάρξει μία σειρά βασιλέων της αναπάσαν στιγμή, εις κάθε εποχή Βαβυλώνος Ρώμης, που θα σταθούν αντίθεοι στο έργο και τη διάδοση του χριστιανισμού. Τελευταίος θα είναι ο Αντίχριστος, ο οποίος θα είναι ομόψυχος και ομότροπος όλων των προηγουμένων του, ή ακριβέστερα
εκείνοι ως πρωτυπόστης του θα ανδρούν το πνεύμα του, διότι πίσω από όλους αυτούς είναι ο δράκον διάβολος. Αυτή είναι η έννοια των χωρίων και κρύπτεται όλη αυτή η έννοια πίσω από αυτήν την διατύπωση του γράμματος εις το βιβλίο της Αποκαλύψεως. Για να το καταλάβετε αυτό, να σας πω μία περίπτωση, είναι έτσι από τη γλώσσα μας, από τον τρόπο μας που σκεφτόμαστε εμείς οι Έλληνες. Λέμε, διότι σημειώσατε ότι υπήρχε ένας θρύλος ότι ο Νέρον θα αναβιώσει. Είχε πεθάνει ο Νέρον. Για την ακρίβεια, είχε διωχθεί από την Σύγκλητο και αυτοκτόνησε. Αυτοκτόνησε ο Νέρον. Και μάλιστα, ακούσατε, όταν αυτοκτονούσε, ο τρελός Νέρον είπε, επειδή απεπειράτο να γράψει ποίηματα, ο ανόητος αυτός άνθρωπος, είπε, τι ποιητή χάνει ο κόσμος. Υπήρχε λοιπόν η παράδοση ότι ο Νέρον θα αναβιώσει και θα ήθελε να εκδικηθεί τους εχθρούς του στη Ρώμη που τον εκπαρασύρωσαν από την Σύγκλητο, και ότι θα συμμαχούσε με τους εξανατολών εχθρούς του, τους Πάρθους, δια να έρθει να πολεμήσει εναντίον της Ρώμης να την επανακτήσει. Στην πραγματικότητα, θα δούμε μερικά τέτοια λίγο παρακάτω στο ιερό κείμενο, αλλά στην πραγματικότητα είναι το εξής. Υπήρχε η αίσθηση, ιδίως εις των χριστιανικών κόσμων, στο πρόσωπο του Αντιχρίστου, στο πρόσωπο του Νέρονος, ότι θα έρθει οπωσδήποτε ο Αντίχριστος. Στην ελληνική μας παράδοση και στη γλώσσα μας το λέμε ως εξής. Όταν χάσαμε την Κωνσταντινούπολη, είπαμε και μιλήσαμε για τον κοιμισμένο μαρμαρωμένο βασιλιά. Και αυτός ο μαρμαρωμένος βασιλιάς πάντοτε κατά κάποιο τρόπο μέσα στην καρδιά μας ζωντάνευε τον πόθο, την ελπίδα να ξαναπάρουμε πάλι τα χαμένα μας εδάφη. Βεβαίως δεν υπάρχει μαρμαρωμένος βασιλιάς. Βεβαίως δεν κοιμάται κανένας βασιλιάς. Βεβαίως δεν θα γίνει καμία ανάσταση κανένας βασιλέως. Αλλά είναι μια έκφραση λαϊκή για να δείξει τον πόθο και την αγάπη του λαού μας να ξανααποκτήσει τα χαμένα του εδάφη. Έτσι λοιπόν και εδώ υπήρχε αυτός ο θρύλος της αναβιώσεως του Νερόνος, ή τι, θα έρθει ο Αντίχριστος. Και τέλος θα καταλήξει, μας λέγει το ιερόν κείμενο, το θηρίον στην απώλεια, δηλαδή την αιωνία κόλαση, πράγμα που πρέπει να ενθαρρύνει τους πιστούς. Να το ξέρετε αγαπητοί μου, όσα και αν περάσουν, ό,τι και να γίνει, όλα είναι παροδικά, θα περάσουν. Και ακόμη αν στη δική μας τη ζωή δεν περάσουν, είναι παροδική η ζωή μας. Ποτέ δεν πρέπει να ξεχνούμε το οροθέσιο της πορείας μας. Ούκ έχουμε νόδε μένουσα πόλη, αλλά τη μέλουσαν επιζητούμε. Και τα 10 κέρατα, και τα 10 κέρατα αείδες, 10 βασιλίσεις είναι, ήτινες βασιλείαν ούπο έλαβον, αλλά εξουσίαν ως βασιλείες μίαν ώραν λαμβάνωση μετά του θηρίου, ούτι μίαν γνώμην έχουσι και την δύναμη και εξουσίαν αυτών το θηρίο διδόασιν. Αυτό το χωρίο ομοίως είναι δισερμήνευτο. Ποιοι είναι αυτοί οι 10 βασιλείς? Ποιοι είναι αυτοί οι 10 βασιλείς? Σε δισερμήνευτα χωρία του βιβλίου της Αποκαλύψεως πολλές φορές οργιάζει η φαντασία των ερμηνευτών. Χάρη της ιστορίας της ερμηνείας θα σας σημειώσω κάτι που το ήγραψα πριν από 2 χρόνια στην εφημερίδα. Το 1980, όταν η Ελλάδα έγινε μέλος της ΕΟΚ, τότε προτεστάντε θεολόγοι της Αμερικής υπεστήριξαν ότι πρόκειται περί συνασπισμού 10 βασιλέων κρατών που είναι υποτελείς στον Αντίχριστο, και συνεπώς ανάμεσά μας
βρίσκεται ο Αντίχριστος εν ζωή, ο οποίος θα δεχθεί των συνασπισμών αυτών για να πολεμήσει τους υπολείπους. Αυτά ερμήνευαν προτεστάντε θεολόγοι στην Αμερική. Εάν τώρα η Ισπανία γίνει το 11ο μέλος και η Πορτογαλία γίνει το 12ο μέλος, αντιλαμβάνεστε, αγαπητοί μου, πόσο αστήρικτη είναι μια τέτοια ερμηνεία. Είναι πολύ επικίνδυνο, πάρα πολύ επικίνδυνο να καθορίζουμε ερμηνευτικά αυτά τα στοιχεία. Δεν μπορούμε επουδενή λόγο να το πούμε αυτό. Όταν λέγει 10 βασιλείς, πρόκειται περί σχηματικού αριθμού ηγεμόνων, υποτελών και συμμάχων του Αντιχρίστου, δηλαδή της εκάστοτε κρατούσης αντιθέου κοσμοκρατορίας. Και την μεν υποτέλειά τους φανερώνει η φράση «Ήτινες βασιλείαν ούπο έλαβον και την δύναμη και εξουσίαν αυτών το θηρίο διδόασιν». Είναι υποτελής. Τη δε συμμαχία τους οι εξής φράσεις: «Λαμβάνουσι μετά του θηρίου», πόλεμαν εναντίον του αρνίου, «ούτι μίαν γνώμην έχουσι, ούτι μετά του αρνίου πολεμήσουσι». Μία γνώμη όλοι μαζί και με τον Αντίχριστο, με το θηρίο. Αυτό δείχνει τη συμμαχία τους. Τώρα, έχουν συνειδητήν, έχουν ασυνείδητον, θα λέγαμε αίσθησιν, οι κυβερνήτες αυτοί των λαών αντιλαμβάνονται ότι συμμαχούν με τον διάβολο ή όχι? Τι να πω, ένα θέμα είναι ότι πολλοί από αυτούς που κυβερνούν, αγαπητοί μου, προσέξτε, σε κάθε εποχή αισθάνονται τον χριστιανισμό αφόρητον. Αφόρητον λέγεται ότι κάποιος δικός μας πολιτικός, προκειμένου να αναλάβει τη διακυβέρνηση της χώρας μας, πήγε στην Ολυμπία της Πελοποννήσου και προσέφερε θυσίαν πυράν φωτιά στους θεούς, προφανώς για να λάβει ευλογία. Δηλαδή, να πως συμμαχούν οι βασιλείς μεταξύ των στο πνεύμα του Αντιχρίστου για να πολεμήσουν την Εκκλησία και τον Χριστιανισμό. Είναι αυτό που λέγει ο Ανδρέας Κεσαρίας. Είναι «Η την κακήν ομονοούντες ομόνιαν και το Αντιχρίστο συντασσόμενοι το Χριστό αντιτάξονται». Είναι αυτοί που ομονοούν την κακήν, λέει, ομόνια, και συντάσσονται με τον Αντίχριστο για να αντιταχθούν εις τον Χριστό. Το ότι βεβαίως αυτή τη στιγμή αυτή η συμμαχία της Ευρώπης, η ΟΠ λεγόμενη, ότι είναι μια συμμαχία η οποία αυτή τη στιγμή, για μας τουλάχιστον, προσπαθούν να πετάξουν ό,τι ιερών και όσιων έχουμε, γιατί μην νομίσετε, δεν θα σταθούμε στην αναμόρφωση του οικογενειακού δικαίου, θα μπουν τέρατα και σημεία. Όλοι αυτοί που κυβέρνησαν και κυβερνούν, όλοι αυτοί στην πραγματικότητα είναι οι υπολείς του Αντιχρίστου, οι οποίοι συμφωνούν στο πνεύμα του για να εκπορθήσουν τον χριστιανισμό και την Εκκλησία. Όλα αυτά έτσι μπορούμε να τα βλέπουμε στην ιστορία. Και αγαπητοί μου, ποτέ να μην προσφέρουμε λατρεία σε αυτούς τους ανθρώπους, και να προσέξουμε. Να προσέξουμε, διότι όλοι αυτοί υπηρετούν το πνεύμα, το αντίθεο πνεύμα, και δεν ξέρουμε αύριο τι θα μας επιβάλλουν. Αυτά για απόψε.